Έχει με τέτοιους ρυθμούς που έχει σχεδόν ξεπεράσει και την πορεία του προγράμματος 21-27. Ενώ δηλαδή εγκρίθηκε το 2022, γιατί τότε ενεκρίθησαν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα ήθελα να σας πω ότι μέσα σε αυτούς τους 22 μήνες, το πρόγραμμα αυτό έχει εξειδικεύσει 31 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 883 εκατομμυρίων ευρώ, ή το 54,3% του προγράμματος. Προσέξτε, το 54,3. Ούτε το ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει στο 54,3, το νέο ΕΣΠΑ που ξεκίνησε μαζί με τη δράση αυτή, με το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 744 εκατομμυρίων ευρώ, ή το 45,7% του προγράμματος. Έχουν ενταχθεί 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού 268 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν αναλυφθεί ήδη νομικές δεσμεύσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, πέραν των προσκλήσεων και αυτό που αναφέρατε, προφανώς θα αναφέρεστε στα επιμελητήρια, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις για το καθεστώς του de minimis, 50 εκατομμυρίων ευρώ στη δευτερολογία μου, θα σας δώσω και κάποια πιο αναλυτικά στοιχεία, 130 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 150 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαφαίνεται ότι πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από μόνο αυτή τη δράση, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα οποία βρίσκονται σε αξιολόγηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, δηλαδή νέες δράσεις, νέες επιχειρήσεις, βιώσιμη ανάπτυξη, ακριβώς διότι αυτό ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και η στόχευση του προγράμματός μας, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίες για να μπορούν οι κάτοικοι και οι συμπολίτες μας Δυτικής Μακεδονίας να μείνουν εκεί που έχουν γεννηθεί και εκεί που θέλουν να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ, κύριε. Τα επιχειρήματα του Υπουργού, ορίστε, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να με ακούσετε. Τώρα, μιλήσατε για τη μετάβαση. Πολύ σωστά. Η μετάβαση είναι μια εταιρεία η οποία κατ' ουσίαν θα παραλάβει στο όνομα της ελληνικής πολιτείας 100.000 στρέμματα για να μπορέσει να τα δώσει για αξιοποίηση, έτσι ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό δεν μπορούσατε να το φανταστείτε ποτέ. Ποτέ δεν είχατε στο σχεδιασμό να πάρετε εδάφη από τη ΔΕΗ και να τα διαθέσετε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό ακριβώς και συνέβη. Τώρα, επειδή το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ, σας το είπα, είναι ΕΣΠΑ το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 21-27. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ 21-27. Σας είπα ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα. Και τώρα έχει μεγάλη αξία να δείτε πόσες επιχειρήσεις υπέβαλαν αιτήσεις, που κατά τη διακυβέρνησή σας ούτε μία επιχείρηση δεν υπέβαλε αίτηση σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία υπέβαλαν 383 αιτήσεις, εταιρείες, με συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατομμύρια, δηλαδή κάλυψαν 109% του προγράμματος. Για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις πάλι στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 236, αυτές είναι de minimis, για πρώτες υφιστάμενες, οι δεύτερες νεοσύστατες. 14.236 εταιρείες, μεγάλο ενδιαφέρον. Για εταιρείες που κατέθεσαν μεσαίες εταιρείες, υφιστάμενες, στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, ξέρετε τι είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, δεν είναι de minimis, φτάνει ως τα 8 εκατομμύρια για τις εταιρείες τις μικρομεσαίες και για τις μεγάλες εταιρείες έως τα 10 εκατομμύρια. Είχαμε 35 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 99 εκατομμυρίων που κάλυψε 218% του προγράμματος, κυρία Βέτα. Και βεβαίως για τις νέες και υποσύσταση 62 αιτήσεις με 150 εκατομμύρια,
όπου καλύφθηκε 329% του προγράμματος. Σας απαντώ για αυτά τα οποία λέτε τι έχουν γίνει στη Δυτική Μακεδονία και τι τρέχουν. Διότι σας εξήγησα ότι είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο οριμάζει με τις προσκλήσεις. Και επειδή αναφερθήκατε ότι θα έχει εξειδικευτεί το πρόγραμμα 70% στο 25, ναι, το πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία θα έχει εξειδικευτεί στο 70% μέχρι το τέλος του 25, κάτι το οποίο το βάζει μπροστά από όλα τα προγράμματα, τα πανευρωπαϊκά απολυντοποίησης και βεβαίως και μπροστά και από το ΕΣΠΑ 21-27, το οποίο τρέχει στην ολότητά του. Και επίσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είχαμε 3 μεγάλες επιχειρήσεις, 52 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, η ενίσχυση, 3 μεγάλες επιχειρήσεις και νέες υποσύστασεις μεγάλες επιχειρήσεις, 2,28 εκατομμύρια. Και βεβαίως, από ό,τι θα δείτε, γιατί τα καταθέτω και στη Βουλή, ότι υπάρχει μια πραγματική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, γιατί βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξειδίκευση και στην υψηλή τεχνολογία. Θέλω να σας πω συμπληρωματικά, θα τρέξει και ένα πρόγραμμα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ένα ταμείο το οποίο θα εξειδικεύεται για να στηρίξει επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, θα έχει προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια και θα μοχλεύσει δάνεια πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ. Η στόχευσή μας είναι και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με το εθνικό πρόγραμμα και με τα περιφερειακά προγράμματα να δώσουμε πραγματική στήριξη στη Δυτική Μακεδονία έτσι ώστε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Προφανώς δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, το παρακολουθεί προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον στα προγράμματα, στο πρόγραμμα ΔΑΜ, αλλά και στη μετάβαση με την παραλαβή των εδαφών και θα σας πω ότι θα παραλάβουμε σύντομα 10.000 στρέμματα. Ήδη προχωρά η διαδικασία όπου θα διατεθούν για επιχειρήσεις έτσι ώστε να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές. Θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μία κίνηση που πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης την είδε και που θέλουμε να την υλοποιήσουμε στο ακέραιο. Ευχαριστώ.